Πάτρα, διαμαντόπετρα της Πελοποννήσου. Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πάτρας, το σημείο από το οποίο ήρθαν πολιτισμοί, ο Βενετσιάνικος, ήρθε όλη η κουλτούρα της Επτανήσου, προϊόντα από όλη την Ευρώπη και χώρος όπου ανεχώρησαν άνθρωποι που πήγαν στο εξωτερικό, σταφίδα και διάφορα εμπορεύματα, έτσι ώστε η Πάτρα να γίνει ένα από τα σημαντικότερα, ίσως το σημαντικότερο αστικό κέντρο της Ελλάδας. Η βιομηχανία σιγά σιγά μειώθηκε, εξαφανίστηκε, αλλά η Πάτρα συνέχιζε να υπάρχει. Τα πανεπιστήμια δώσανε μια νέα ζωή και ένας αγροδιατροφικός τομέας με τα μπέλια, η πρώτη παραγωγός σταφυλιού από όλες τις περιοχές, τους νομούς της Ελλάδας είναι η Αχαΐα, προϊόντα αγροδιατροφικά και γενικά μια πόλη όλο ζωή και όλο ζωντάνια. Όλοι προετοιμάζονται για το καρναβάλι, το καρναβάλι της Πάτρας. Η Πάτρα είναι μια πόλη του λεδιού. Προφανώς ξέρουμε όλοι ότι είναι η πύλη εξόδου και εισόδου για την Ευρώπη μέσω του λιμανιού της. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο τουρισμό, πολιτιστικό τουρισμό, με αποκορύφωμα το καρναβάλι της Πάτρας. Βρισκόμαστε στο κτήμα Αχαΐα Κλάους, ίσως το πιο ιστορικό εινοπείο της Ελλάδας. Όλη η αφρόκρεμα της Ευρώπης έχει περάσει από εδώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη εταιρεία, άλλη παραγωγική μονάδα που να έχει ταυτιστεί τόσο πολύ με την Αχαΐα, τόσο πολύ με την Πάτρα. Στην υγεία σου. Και αυτό έχει τώρα κανέλα. Γαρίφαλο, μουσοκάριδο, σπεριδοειδή, κίτρο. Σε ένα κουτάκι, σε μια υπέροχη συσκευασία, όλα τα καλούδια της Αχαΐας. Αξίζουν τον κόπο. Είναι μπύρα. Το λέω έτσι, το λέω δύο φορές. Είναι μπύρα. Και μπανάνα, ωραία γεύση. Όχι, μαύρη. Κρασιά έχουμε, τετούρες έχουμε, βγάλαμε τώρα και τις μπύρες. Υπάρχει που λες ένας δρόμος που ξεκινάει από την Ελευσίνα και φτάνει στην Πάτρα. Αυτός ο δρόμος μας φέρνει πάρα πολύ κοντά σε κάποιους προορισμούς οι οποίοι έχουν μια πολύ σπουδαία παράδοση γαστρονομική. Καλό μας ταξίδι λοιπόν.